εδώ στην Τρίπολη μετά το Λεωνίδιο και το Άστρος, περιοδεία στην Αρκαδία, όπως περιοδεία και σε όλη την Ελλάδα, μία και δύο φορές. Ήμουν και το καλοκαίρι εδώ στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια, στο Άστρος, στο χώρο του Συντάγματος, στο χώρο, τον ιστορικό χώρο αυτό. Απεκόμισα και από την συζήτησή μου με δημάρχους τα προβλήματα της περιοχής που έχουν τελικά κοινό παραγνωμιστή όπως όλη την Ελλάδα. Το μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρεί την πατρίδα μας είναι η γραφειοκρατία. Γι' αυτό επαγγέλλομαι ως υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έναν ασίγαστο αγώνα κατά της γραφειοκρατίας. Θα δώσω, εάν είμαι πρόεδρος και είμαι η επιλογή των πολιτών, όλο το είναι αυτής της παράταξης για να επιτευχθεί ένας στόχος που 200 χρόνια κυνηγάμε και δεν τον επιτυχάνουμε. Να φύγει από κοντά μας η γραφειοκρατία που στραγγαλίζει την οικονομία, στερεί τους πολίτες από εισόδημα, στερεί τους δήμους από τα δημοτικά τους έργα, τις περιφέρειες από τα περιφερειακά έργα, το δημόσιο από τα δημόσια έργα, κάθε επαγγελματία από τις άδειες λειτουργίας του επαγγέλματός του. Πάμε λοιπόν για μπροστά. Πάμε για ένα ΠΑΣΟΚ, δεν με νοιάζει το ΚΙΝΑΛ. Το ΚΙΝΑΛ έκανε έναν αγώνα, κατάφερε ό,τι κατάφερε, πρέπει να δώσει τη θέση του στο ΠΑΣΟΚ. Όχι μετά από μήνες στο συνέδριο και θα δούμε. Κάθε υποψήφιος πρέπει να τοποθετηθεί. Το βράδυ της εκλογής, εάν είμαι η επιλογή των πολιτών, το κόμμα μου θα λέγεται ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα μας, η παράταξή μας, η δημοκρατική παράταξη, η παράταξη του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Γεωργίου Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, θα λέγεται ΠΑΣΟΚ και πάλι ΠΑΣΟΚ. Είμαι εδώ για να απευθυνθώ σε φίλες και φίλους, να στείλω ένα μήνυμα στον ομό, στους πολίτες, σε άντρες και γυναίκες, στη νεολαία, που πρέπει πια να την ξαναπλησιάσει η παράταξή μου, και σε όλη την Ελλάδα δια των μέσων ενημέρωσης. Και σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Συντροφικές συντρόφισσες, σήμερα έχουμε τη χαρά μαζί μας να έχουμε τον υποψήφιο πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, αλλά ουσιαστικά του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Είπε ένα χαρακτηριστικό νωρίτερα στους δημοσιογράφους. Γραφειοκρατία. 200 χρόνια το άκουσα και το έχω διαβάσει πολλά της. 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους είχαμε χρόνο με το χρόνο, δεκαετίες με τις δεκαετίες, συνεχώς να αυξάνεται η γραφειοκρατία, να φτιάξει αυτό το υδροκέφαλο κράτος και στο τέλος να γίνει ο δυνάστης του ελληνικού λαού. Ανδρέα, δεν ξέρω τι θα κάνεις, τα είπες, αλλά κάτω. Κάτω να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα, γιατί αν δεν τελειώσουμε με τη γραφειοκρατία δεν θα μπορέσουμε να πάμε στο πεδίο της ανάπτυξης. Είμαι εδώ, στο τέλος μιας ημερήσιας περιοδίας στην Αρκαδία. Αποκομίζω και πάλι εμπειρίες από αυτά που μου λένε οι πολίτες και οι δήμαρχοι και έρχομαι να κάνω μια ομιλία σε φίλους και φίλες, σε συντρόφισσες και συντρόφους, με κέντρο τις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου. Θέλω να σας πω από την πρώτη στιγμή ότι η δικιά μου υποψηφιότητα συνδέεται με θέσεις, με διλήμματα. Είμαι πολιτικός των θέσεων και των διλημάτων. Δεν είμαι πολιτικός του γλυκού νερού, ούτε πολιτικός που θολώνω τα νερά για να μην καταλαβαίνετε τι λέω και να μην ξέρετε τι ψηφίζω. Και όπως ωραία μου είπε ο Γιάννης στην αρχή, να κάνω καθαρό αυτό που θέλω να πω στους πολίτες για τα βασικά προβλήματα που εγώ βλέπω και αυτό που μου είπατε πάρα πολύ, να δω την ταυτότητα του κόμματος και την ταυτότητα του κόμματος να την επαναφέρω από την πρώτη στιγμή. Άρα λοιπόν, λέω σε όλους και σε όλους και σε όλες ότι το πρώτο δίλημα που εμείς θα κριθούμε να αποφασίσουμε είναι η ταυτότητά μας. Και σπέβδω να το πω, να μην καθυστερώ, ότι εγώ δεν δέχομαι ούτε τα ονόματα του ΚΙΝΑΛ που δεν πετύχανε, ούτε κανένα άλλο όνομα, αλλά δέχομαι μόνο το όνομα του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό θα επαναφέρω. Η παράταξή μας κρύφτηκε για να επιτύχει συμμαχίες, για να επιτύχει διευρύνσεις, έχασε το όνομά της, αλλά και μαζί με το όνομά της έχασε και την ψυχή της. Την εποχή που κρινότανε και επικρινότανε, αυτό κανείς μπορεί να το καταλάβει και να το δικαιολογήσει. Δεν μπορεί όμως να είναι δικαιολογημένος αν έχει επαφή με την κοινωνία,
αν έχει επαφή με τους ανθρώπους, να μην έχει καταλάβει ότι τώρα πια το Πασόκ δεν κρίνεται, δεν επικρίνεται, αλλά συγκρίνεται και υπερέχει. Και αν αυτό δεν το έχεις καταλάβει, πάνε να πει ότι δεν ακούς. Και αν λες, όπως λένε συνυποψήφιοι μου, ότι αυτά θα τα δούμε στο συνέδριο αργότερα, Πασόκ είναι, τι σας πειράζει να υπάρχει και το Κινάλ, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ακούσει τι λέει ο κόσμος. Εγώ λοιπόν σας δηλώνω ότι την 5η Δεκεμβρίου το πρωί θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί δημοκρατικές, διαφανείς διαδικασίες για την ανάδειξη Προέδρου, αλλά αν είμαι η επιλογή σας, ο χαιρετισμός μου το βράδυ από τη Χαριλάου Τρικούπη θα είναι ο χαιρετισμός του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Και αυτή είναι μια δέσμευση που θα τη δείτε να πραγματώνεται από την πρώτη. Δεν θα κάνει διακρίσεις. Δεν θα στερηθεί η νεολαία από έναν σύμμαχο που είναι η νεολαία ενός σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Όχι όμως στις νεολαίες των μηχανισμών. Όχι σε αυτούς οι οποίοι ανατράφηκαν στα καλά χρόνια του ΠΑΣΟΚ για να είναι σήμερα ένας μικρός δυνάστης. Νεόγερους δεν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τη νεολαία μας που θα απευθυνθεί στους νεολαίους. Και θα είναι 20 χρονών, 25, το πολύ 28 έως 30 και θα μιλάει για τις ηλικίες. Για μιλάει για τον κόσμο που μας έχει γυρίσει την πλάτη και καλά μας έκανε. Γιατί οι δικοί μας νέοι δεν μίλησαν ποτέ για τους συνομιλίκους τους. Και αυτό θα τα αλλάξουν. Και θα σας το υπόσχομαι αυτό, ότι θα το δείτε από την πρώτη μέρα. Και ακόμη, έχουμε συλλογικές διαδικασίες ή ατομικές. Έχουμε αρχηγικά κόμματα ή συλλογικά κόμματα. Εμείς είχαμε ένα πολύ μεγάλο ηγέτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου, που εγώ δεν τον έζησα. Πολλοί νομίζουν ότι είμαι υπουργός από το 1980. Εγώ έγινα υπουργός στα χρόνια της κρίσης. Λοκατζής ήμουνα, δεν ήμουνα υπουργός. Στα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, που πήγα στα χρόνια των μνημονίων. Στα καλά χρόνια ήμουν υφυπουργός εξωτερικών, στο πρώτο μου βήμα. Στα δύσκολα εγώ ήμουν εκεί. Οι συλλογικότητες χάνονταν με τον καιρό. Θυμάμαι όμως να μου λένε ότι όταν ήταν ο Παπανδρέου, σεβότανε τους 3, 4, 5, 6, 7 ανθρώπους που είχε στελέχη δίπλα του. Τους άκουγε. Και μου έλεγε ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος καθηγητής μου Δημήτρης Τσάντζος, ότι κάποια στιγμή, όταν κέρδισε ο Ανδρέας στις εκλογές του 1993, του έλεγαν, μην κάνεις υπουργό το Σιμίτη, μην κάνεις υπουργό το Δασένη, γιατί αυτοί σε πολέμησαν. Και έλεγε στους συνομιλητές του, κάνετε λάθος, δεν ανήκουν σε μένα αυτοί, ανήκουν στο λαό που τους εκλέγει. Αυτός ήταν ο ηγέτης εκείνος, μιας αναγνώρισης των άλλων και όχι μονοκράτορας. Γι' αυτό και τους αξιοποίησε και στη δεύτερη φάση της κυβερνητικής του θητείας. Εμείς θα πάμε με 3 αντιπροέδρους. Γυναίκες ή άντρες. Αυτοί οι αντιπρόεδροι, γυναίκες ή άντρες, θα διοριστούν από την πρώτη εβδομάδα. Θα οριστούν. Στα πρόσωπά τους θα δείτε την ενότητα της παράταξης. Όλες οι τάσεις της παράταξης θα φωτογραφιστούν στα πρόσωπά τους. Και με αυτή τη συλλογική δουλειά, με την άμεση δημοκρατία που θα δουλεύει το κόμμα μαζί με τα όργανά του, με δημοψηφίσματα που από τα Χριστούγεννα και μετά στο πρώτο σοβαρό σχέδιο νόμου θα κληθείτε όσοι εγγραφείτε την 5η Δεκεμβρίου μέλη της παράταξης να συναποφασίζετε μαζί μας, θα διδάξουμε πως η δημοκρατία είναι για μας θεμέλιος λίθος και πρέπει να είναι θεμέλιος λίθος για όλα τα κόμματα. Η μαζικότητα της συμμετοχής μας την 5η Δεκεμβρίου θα παραμερίσει τους μηχανισμούς. Χρειαζόμαστε οργάνωση και όχι μηχανισμούς που δεν ανέχονται τίποτα, που δεν ανέχονται τον άλλον, που δεν ανέχονται το χιούμορ όπως είδαμε σήμερα, που δεν ανέχονται την κριτική. Ο πολιτικός πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί την πιο σκληρή κριτική, να δεχθεί ακόμα και τα χτυπήματα, αρκεί να είναι έντοιμα, των αντιπάλων του και όχι δόλια. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα κόμμα ανοιχτό δημοκρατικό, το πιο δημοκρατικό κόμμα της Ευρώπης που θα συνδυάζει την άμεση με την έμεση δημοκρατία. Δεν θα περιμένουμε το Μάρτιο για να τα κάνουμε αυτά.
Θα τα ξεκινήσουμε από την πρώτη εβδομάδα της νέας μας πορείας, αν φυσικά αποτελέσω την επιλογή σας την 5η Δεκεμβρίου.